Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. 23 Τρίτου 2020 σήμερα, κλεισμένοι όλοι στα σπίτια μας και τι κάνουμε? Παίρνουμε μολύβια και χαρτιά και φεύγουμε για μαθηματικά. Ελπίζω να πήρατε το χαρτί σας, ένα μαρκαδόρο και για να βεβαιωθούμε πάρτε το κινητό σας, βάλτε το σε αριθμομηχανή ή μια αριθμομηχανή. Γιατί μπορώ να κάνω κάποιο λάθος. Εδώ μπροστά σας, σας δείχνω κάτι πολλαπλασιασμούς. Το κάθε ένα από αυτόνα, είμαι σίγουρος, σε 3 δευτερόλεπτα θα μπορέσετε να τον κάνετε. Τι θέλω να πω. Πρώτος, 24 φορές το 26. Με το 1, με το 2, με το 3. Πόσο κάνει, μου το γράφετε. Παρόμοιος και εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Βλέποντας αυτούς τους πολλαπλασιασμούς. Λοιπόν, αν πάρουμε μια αριθμομηχανή, μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να εξηγήσω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Έβαλα 24 φορές το 26. Με το 1, με το 2, με το 3. Πόσο μας κάνει, τι μου είπατε, εσείς μπορείτε να πήρετε αριθμομηχανή να το κάνατε. Για μένα, βλέποντας αυτό εδώ, με κάνει 620. 4. Μπορεί να έχω κάποιο λάθος, δεν ξέρω. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα που έβαλα εδώ πέρα. 37 φορές το 33. Με το 1, με το 2, με το 3. Πόσο κάνει, το βρήκατε. Δεν το βρήκατε ακόμα. Λοιπόν, πάω να σας εξηγήσω πώς θα το βρείτε. Αν κοιτάξουμε εδώ πέρα τους διάφορους αριθμούς που έβαλα να προπλασιαστούν μεταξύ τους, τι γίνεται. Αν δούμε εδώ πέρα τα δύο τελευταία ψηφία, τις μονάδες που λέμε, αν προσθεστούν, κάνουμε μία πρόσθεση μεταξύ τους, μας κάνει 10. Εντάξει. Το ίδιο και εδώ πέρα. 4 και 6, αν κάνουμε μία πρόσθεση αυτού του δύο αριθμούς, μας κάνει 10. Εδώ πέρα, 3 και 7, αν κάνουμε μία πρόσθεση αυτούς τους δύο αριθμούς, μας κάνει και εδώ 10. Το ίδιο και εδώ πέρα, το ίδιο και εδώ πέρα. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Πάμε εδώ πέρα. Όταν βλέπουμε δύο αριθμούς, να τους πολλαπλασιάσουμε, προπλασιασμό έχουμε, τα δύο τελευταία ψηφία, αν κάνουμε πρόσθεση μεταξύ τους και μας βγάζει 10, και μπροστινοί αριθμοί είναι ολόιδιοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, παιδιά. Πού θέλω να καταλήξω. 37 φορές το 33. Τι κάνουμε εδώ πέρα, κάνουμε αυτό το πράγμα. 3 φορές το 7 μας κάνει 21. Μέχρι τώρα συμφωνούμε απολύτως. 3 σε 7 μας κάνει 21. Και πρέπει να βάλουμε τους άλλους αριθμούς εδώ. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε, επειδή εδώ οι αριθμοί είναι οι ίδιοι, κατευθείαν έχουμε ένα 3. Το 3 πολλαπλασιάζουμε με έναν αριθμό παραπάνω. Δηλαδή το 3 κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό με το 4. 3 φορές το 4 μας κάνει 12. Λοιπόν, 37 φορές το 33 μας κάνει 1221. Πάρετε το κομπιούτερ και κάντε το αν θέλετε. Μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Πάμε εδώ πέρα, ελπίζοντας να καταλάβετε τι θέλω να πω. 63 φορές το 67. Με το 1, με το 2, με το 3. Το βρήκατε. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, δύο τελευταίοι αριθμοί, όταν τους προσθέσουμε μεταξύ τους, μας βγάζουν 10. 7 και 3 μας κάνει 10. Δύο μπροστινοί αριθμοί είναι παρόμοιοι. Σε 3 δευτερόλεπτα βρίσκεται πόσο κάνει. Εντάξει, να ξέρουμε και τους πολλαπλασιασμού μας. Τι κάνουμε, 3 φορές το 7 μας κάνει 21. 3 φορές το 7 μας κάνει 21. Και τι είπαμε, αριθμός 6 πολλαπλασιάζουμε με το 7. 6, 7, 42. 4.221. 63 φορές το 67 μας κάνει αυτό εδώ.
Αν έχω λάθος, διορθώστε με. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα, να το καταλάβουμε καλά. 81 φορές το 89. Τι είπαμε? Δύο τελευταίοι αριθμοί μας κάνουν 10, δύο παρόμοια αριθμοί. Λοιπόν, μία φορά το 9 μας κάνει 9. Και 8 φορές το 8 μας κάνει... Τι είπαμε? Δεν είπαμε αυτά, παιδιά. Μία φορά το 9 μας κάνει 09. Γράφουμε 09. Και το 8 το πολλαπλασιάζουμε με το 9. 8-9 μας κάνει 72. 81 φορές το 89, 7.209. Ελπίζω να είμαι ξεκάθαρο στην εξήγησή μου όσο μπορώ. Εντάξει, και γράφω και ανάποδα τώρα μπροστά σας για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνουμε. Και πάμε σε ένα τελευταίο λίγο πιο δύσκολα. 116 φορές το 114. Τι βλέπουμε? Αν προσθεθούν μεταξύ τους, βγάζει άθροισμα 10. Αριθμοί μπροστά, ολόιδια. 4 φορές το 6 μας κάνει 24. Συμφωνούμε απολύτως. Και εδώ τι έχουμε? 11 φορές το 12. 11 φορές το 12 που μας κάνει 132, αν δεν κάνω λάθος. Και γράφουμε 132. Αυτό ήταν, φίλοι μου, ένα μαθηματικό κόλπο, ελπίζω να βοηθήσει μερικούς από εσάς. Αφήνουμε αυτό στην άκρη και πάμε λίγο διαφορετικά. Μισό λεπτό να βγάλω το χαρτί. Και πάμε εδώ πέρα τώρα. Σε άλλους πολλαπλασιασμούς. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Διαπιστώνουμε ότι οι δύο πρώτοι αριθμοί, αν κάνουμε μία πρόσθεση, μεταξύ τους μας κάνουν 10. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Και οι τελευταίοι αριθμοί, όπως τους βλέπετε, είναι παρόμοιοι. Σε τούτη την περίπτωση τι κάνουμε? Πάρα πολύ απλά. Βλέπουμε 76 φορές το 36. Με το 1, με το 2, με το 3. Βρήκατε πόσο κάνει? Όχι. Λοιπόν, πάω να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, όταν βλέπουμε τους δύο πρώτους αριθμούς, αν προσθεστούν μεταξύ τους μας κάνουν 10 και πίσω αριθμοί είναι παρόμοιοι, τι κάνουμε? Ξεκινάμε εμείς ανάποδα. Δηλαδή, 6 φορές το 6 που μας κάνει, πόσο μου είπατε, 36. Πάρα πολύ σωστά. Και τώρα αυτή τη στιγμή, λίγο μαθηματικά, τι κάνουμε? 3 φορές το 7 που μας κάνει 21. Μέχρι τώρα συμφωνούμε απολύτως. Το 21 τι πρέπει να κάνουμε? Να προσθέσουμε τον αριθμό που έχουμε εδώ πίσω. Συν 6. Δηλαδή 21 και 6 μας κάνει 27. Και γράφουμε 27. 76 φορές το 36, 2.736. Αν έχω λάθος, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη, είμαι ανάποδα, προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Διορθώστε με. Πάμε εδώ πέρα. Δεύτερη. Με το 1, με το 2, με το 3. Λοιπόν, τι είπαμε? Βλέπουμε τους δύο πρώτους αριθμούς, αν τους προθέσουμε μεταξύ τους, πρόσθεση, μας κάνουν 10. Οι πίσω αριθμοί, ολόιδιοι. Σημαντικό. Αλλιώς δεν πετυχαίνει το κόλπο μας. Τι κάνουμε? Ξεκινάμε από πίσω. 7 φορές το 7 μας κάνει 49. Μέχρι τώρα συμφωνούμε απολύτως. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ πέρα, 4 φορές το 6 μας κάνει 24. 4 στις 6, 24. Πάρα πολύ σωστά. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να προσθέσουμε τον αριθμό που έχουμε εδώ. Συν 7. Εντάξει, συγγνώμη, τώρα γράφω για ανάποδα. Εδώ, συν 7. Ίσον 31. Τον αριθμό που βρίσκουμε, το γράφουμε εδώ. 47 φορές το 67, 3.149. Ελπίζω να είμαι κατανοητός. Δηλαδή, μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, αυτομάτως το κάνουμε. Πάμε εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα. 4 φορές το 4 μας κάνει 16. Συμφωνούμε απολύτως. 3, 7,
μας κάνει 21. Και τι είπαμε, πρέπει να προσθέσουμε τον αριθμό που έχουμε εδώ, συν 4. 21 συν 4, 25. Εδώ πέρα. 2516. Πάρα πολύ απλά. Πάμε και ένα τελευταίο να μην ζανιστούμε. 63 φορές το... Τι έβαλα εδώ, 43. Λοιπόν, 3 φορές το 3 μας κάνει 9. Δεν γράφουμε 9, γράφουμε 0,9. Εντάξει. 4 φορές το 6, 6 φορές το 4, 4, 6, 24. Και τι κάνουμε, προσθέτουμε τον αριθμό που έχουμε δίπλα. Μας κάνει 27. 63 φορές το 43, 2.709. Βεβαιώθηκα πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας τρέλανα με τα μαθηματικά. Γι' αυτό αφήνουμε τα χαρτιά μας, τα μολύβια μας και παίρνουμε άλλα χαρτιά. Όταν εννοώ άλλα χαρτιά, αν δεν πάρετε μια τράπουλα, φίλοι μου, να διασκεδάσουμε, να περάσει η ώρα μας. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Λοιπόν, ελπίζω να πήρατε μια τράπουλα, 52 φύλλα, μια τράπουλα κανονικά. Λοιπόν, την παίρνετε, την ανακατεύετε όπως θέλετε εσείς. Κάντε ένα ανακάτεμα. Εδώ πέρα. Την δίνετε στους γονείς σας, τους φίλους σας, την αδερφή σας. Γιατί είμαστε όλοι κλεισμένοι. Να ανακατεύσουμε μια τράπουλα. Λοιπόν. Και εδώ τώρα, στο χαρτί μου, θα χρειαστώ ένα κομμάτι χαρτί που θα γράψω κάτι εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό αργότερα. Λοιπόν, πήρατε την τράπουλα, κάνετε τα ανακατεμά σας. Όπως θέλετε εσείς. Τα ανακατεμά σας είναι αυτό εδώ. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Διάφορα φύλλα μπερδεμένα. Από εδώ μέσα, τα ανακάτεμα που κάνατε, θα σας ζητήσω να επιλέξετε 4 φύλλα όπου θέλετε. Που θα τα αφήσουμε κλειστά το τραπέζι. Για παράδειγμα, ένα πρώτο φύλλο εδώ, που μου κολλάει στα χέρια. Πάμε σε ένα δεύτερο, πάμε σε ένα τρίτο εδώ και ένα τέταρτο αυτό εδώ, παράδειγμα. Λοιπόν, 4 φύλλα με τα ανακάτεμα που κάνατε τα αφήσαμε κάτω. Αυτή τη στιγμή, εδώ στο χαρτί, θα προσπαθήσω να κάνω μία πρόβλεψη εγώ, που θα τη δούμε αργότερα. Η δικιά μου πρόβλεψη λέει αυτό εδώ. Κάπως έτσι, προσπαθώ να το κάνω καλύτερα. Τώρα και ο μαρκαδόρος βγαίνουν τα... Λοιπόν, θα το δούμε μετά, εδώ πέρα. Και τώρα, αφήσατε 4 φύλλα που διαλέξατε εσείς. Τι θέλω να κάνουμε. Το κάθε φύλλο παριστάνει έναν αριθμό από το 1 ως το 10. Όποιον θέλετε εσείς. Πάρα πολύ απλά. Μαθηματικά είμαστε, παιδιά. Μαθηματικό κόλπο που ελπίζω και οι μικροί θα το καταφέρουν. Πού πάει από μόνο του. Λοιπόν. Έχουμε ένα φύλλο, το αφήσατε εσείς. Θα μου πείτε ένα αριθμό από το 1 έως το 10, όποιον θέλετε εσείς. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, να τους θυμόμαστε, θα γράψουμε τους αριθμούς κάπου εδώ. Παντού μαθηματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τους γράψουμε εδώ. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Ποιον αριθμό θέλετε, τι μου είπατε, ένα 4. Ό,τι πείτε. Γράφουμε 4. Ελπίζω να φαίνεται λίγο στην κάμερα, εντάξει, εδώ πέρα. Το πρώτο φύλλο μου είπατε αριθμός 4. Για να φτάσουμε μέχρι το 10, πόσα φύλλα μας λείπουνε, τι μου είπατε, 6 φύλλα. Παίρνουμε 6 φύλλα από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Συμπληρώσαμε 10. Ένα δεύτερο φύλλο που δεν ξέρουμε ποιο είναι. Μου λέτε όποιον αριθμό θέλετε από το 1 ως το 10. Τι μου λέτε, άλλοι μου λένε 6. 6, ό,τι πείτε. Εδώ κάνουμε ένα 6. Τα γράφω και εδώ πέρα, θα τα θυμόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο 10, πόσα φύλλα μας λείπουν, 4. 1, 2, 3 και 4. Πάμε εδώ πέρα. Ένα αριθμό από το 1 ως το 10. Ποιον θέλετε, άσος. Ό,τι πείτε. Γράφουμε άσος. Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Για να φτάσουμε μέχρι το 10, πόσα φύλλα μας λείπουν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ένα 10.
Μας λείπουν άλλα 9 φύλλα. Φτάνουμε σε ένα τελευταίο φύλλο. Πες μου ένα αριθμό, όποιον θέλετε εσείς. Ποιον θέλετε, τι μου λέτε, 3. Ό,τι θέλετε λέτε, 3. Γράφω ένα 3, να θυμόμαστε τους αριθμούς. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Λοιπόν, τράπουλα ανακατεμένη, 4 φύλλα ανοιχτά και δεν ξέρω τι γίνεται. Και μου βάλατε αυτούς τους αριθμούς, εδώ πέρα. Αυτά τα βάζω προς το παρόν εδώ. Και από την αρχή, αν θυμόμαστε, κάτω από εδώ, μία πρόβλεψη. Η πρόβλεψή μου ποια είναι, πάρα πολύ απλά. Τι θέλω να κάνετε, μία μικρή πρόσθεση αυτή τη στιγμή. 6 και 4 μας κάνουν 10. Και 3, 13. Και 1, 14. Πάμε να μετρήσουμε 14 φύλλα που μας μείνανε εδώ μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 1, 14. Εδώ. Εσείς μου βγάλετε τους αριθμούς, μπορούσατε να μου βγάλετε ό,τι θέλατε. 14. Λοιπόν. Και πέφτουμε πάνω εδώ. Σε μία δάμα καρό. Και δικιά μου πρόβλεψη. Δάμα καρό. Λοιπόν, μην χάνουμε το χρόνο μας. Πάμε για εξηγήσεις. Παίρνουμε μία τράπουλα, κανονική από 52 φύλλα. Δίνουμε στο φύλλο μας να ανακατέψει όπως θέλει αυτός. Μισό λεπτό, να πάρω ένα χαρτί να το κάνω λίγο πιο καθαρά, φίλοι μου. Εδώ πέρα. Λοιπόν, μία τράπουλα, δίνουμε στο τεατή μας, στους γονείς μας, στον αδερφή μας, να ανακατέψει. Από το ανακάτεμα που έκανε, δείχνουμε τα φύλλα εδώ πέρα, τα ανακάτεμα που έκανε. Δείχνοντας τα φύλλα, το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε γνώση το ένατο φύλλο από κάτω. Το ένατο. Κάνουμε τα ανακάτεμά μας, εντάξει. Και ανοίγουμε τα φύλλα εδώ, ανά τρία. Μετράμε στο κεφάλι μας, 3 και 3, 6 και άλλα 3, 9. Το ένα το φύλλο για μένα είναι το 9 μπαστούνι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα θα δείχνουμε λίγο γρήγορα. 9 μπαστούνι. Αυτό θυμόμαστε μόνο. Τα αφήνουμε κάτω. Βεβαίως μην ξεχάσουμε ποιο είναι το ένατο φύλλο εδώ μέσα. Ανοίγοντας την τράπουλα να διαλέξει ο φίλος μας φύλλα, δεν πάμε μέχρι τέρμα κάτω, να μην πάρει φύλλα από εδώ κάτω. Τον υποχρεώνουμε να πάρει φύλλα όσα θέλει από εδώ πάνω. Παίρνει ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Παράδειγμα. Εδώ βάλαμε λίγο παραπάνω, συγγνώμη. Έχοντας τα φύλλα εδώ πέρα, του ζητάμε να μας πει ένα αριθμό από το 1 στο 10. Όποιον θέλει αυτός. Παράδειγμα, μας λέει 7 εδώ πέρα. Γράφω 7 μπροστά σας, να το θυμόμαστε. Για να φτάσουμε μέχρι το 10, πόσα μας λείπουν, 3. 1, 2, 3. Πάμε εδώ πέρα σε έναν άλλο θεατή, σε έναν άλλο φύλλο. Ένα αριθμό από το 1 στο 10. Ποιο θέλεις, μας λέει 3. Παράδειγμα. Ό,τι πει. 3. Να φτάσουμε μέχρι το 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Εδώ πέρα μας λέει 8. Παράδειγμα. Γράφω ένα 8. Πόσα φύλλα μας λείπουν, 2. 1, 2. Πάμε στο τελευταίο φύλλο που αφήσαμε. Μας λέει ένα αριθμό 9. Ό,τι πει ο φίλος μας, ό,τι θέλουν λένε. 9. Για να φτάσουμε μέχρι το 10, πόσα μας λείπουν, 1. Πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε αυτά τα φύλλα, τα βάζουμε στην άκρη. Βεβαίως, πριν τα βάλουμε στην άκρη, σε ένα χαρτί, δεν έχω χαρτί, κάνουμε την πρόβλεψή μας. Εντάξει, που είχαμε το 9 μπαστούνι. Λοιπόν, που είναι εδώ μέσα, στην ένατη θέση από κάτω. Και ζητάμε το φύλλο μας. Βγάλετε αυτούς τους αριθμούς, θέλω να κάνετε μία πρόσθεση σε αυτούς τους αριθμούς. 7 και 3, 10. 19 και 8, 27, αν δεν κάνω λάθος. 10, 19 και 8, αυτό.
Πάμε να μετρήσουμε αυτά τα φύλλα, αν προσθεθούν αυτοί οι αριθμοί μεταξύ τους. Αυτοί τα βγάλανε. Είπαμε 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 1. Εδώ πέρα είμαστε μέσα. Μαθηματικά κόλπα πάνε από μόνα τους, παιδιά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά για όλο τον κόσμο. Καλή εξάσκηση σε όλους και καλή διασκέδαση. Και λυσμένοι στα σπίτια μας και όσο μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας, προσπαθούμε. Να είστε όλοι καλά.